Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή «Πάνω απ' όλα υγεία μου» θα μιλήσουμε σήμερα για θέματα ορθοπαιδικά. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τον αγκώνα, τον νόμο μας και το γόνατο, αν προλάβουμε. Κοντά μας είναι εξαιρετικός ορθοπαιδικός χειρουργός, ο κύριος Χρύσανθος Χρυσάνθου, ο οποίος είναι υπεύθυνος του ιατρίου αγκώνα και όμου του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, έχει και πολλούς τίτλους, θα τους πω τώρα. Είναι διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Southend University Hospital στην Μεγάλη Βρετανία. Και εκτός από αυτό, είναι παράλληλα, συνεργάζεται και με το Royal Liverpool University Hospital, πάλι στη Μεγάλη Βρετανία, όπου εκεί έχει αποκτήσει, έχει πάρει την εξειδίκευσή του και συνεχίζει το ερευνητικό του πρόγραμμα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, κύριε Χρυσάνθου. Καλησπέρα σας, κύριε Σωτηριάδου. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Και εμείς που σας βρήκαμε τελικά για να κάνουμε αυτή την εκπομπή, γιατί σας παρακαλάμε πολύ καιρό για να βρεθούμε. Είσαστε γενικά πολύ άσχολος. Δεν πειράζει όμως, το θέμα είναι ότι βρήκαμε το χρόνο και ότι θα συζητήσουμε λίγο, γιατί είστε εξειδικευμένος στον αγκώνα. Έτσι, εγώ αυτά ακούω και λέω και στον νόμο. Και στον νόμο. Λοιπόν, γι' αυτό θέλουμε, επειδή πολλοί κόσμος έχει πάσχει από τον αγκώνα του και έχει προβλήματα με τον αγκώνα και με τον νόμο παράλληλα και με το γόνατο, αλλά σήμερα θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στον αγκώνα και στον νόμο. Να πούμε για τον αγκώνα. Και θα ήθελα να ισχύει αυτό, κύριε Καταρχήν, Χρυσάνθου, δηλαδή υπάρχει κόσμος που έχει προβλήματα με τον αγκώνα του? Έχει πολλοί κόσμος, έχει προβλήματα με τον αγκώνα. Συνήθως τα πιο συχνά προβλήματα στον αγκώνα είναι από τα σύντομα υπαίχρησης που λέμε. Όταν πολλοί ασθενείς έρχονται στον ιατρό, απευθύνονται στον ιατρό για το λόγο ότι έχουν κάποια επικονδυλίτιδα ή για το λόγο ότι έχουν έναν πόνο, μια αδυναμία έκθεση του αγκώνα, αδυναμία εκτέλεση των καθημερινών του δραστηριοτήτων λόγω του πόνου στον αγκώνα. Και πολλά φαινόμενα αυτά σχετίζονται με το σύντομο υπαίχρηση. Μπορεί να είναι μια επικονδύλητα, μπορεί να είναι ένα σύντομο ημινική πτυχή, το οποίο είναι πιο συχνό βέβαια σε αθλητικές δραστηριότητες, σε αθλητές. Μπορεί να είναι κάποιες άλλες αιτίες που μπορεί να υπάρχουν. Είναι δύσκολη άρθρωση ο αγκώνας γενικά? Είναι εύκολο δηλαδή να πάθουμε κάτι στον αγκώνα μας? Ο αγκώνας είναι μια άρθρωση που καταπονείται πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τόσο στις καθημερινές μας δραστηριότητες, όσο και σε αθλητικό επίπεδο, στους αθλητές, όπου καταπονείται αρκετά. Και είναι συχνά αντιμετωπίζουμε προβλήματα, τα οποία είναι όμως συνήθως προβλήματα που είναι από το σύνδρομο υπαίχρησης, που χρησιμοποιείται πάρα πολύ επανειλημμένα, τις ίδιες κινήσεις κάνουμε επανειλημμένα δηλαδή, στη δουλειά μας και συχνά έχουμε προβλήματα. Επιπλέον και στη σύγχρονη κοινωνία που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τους κομπιούτερ, το mouse που χρησιμοποιούμε, το ποντίκι, οι κινήσεις όπως τοποθετούμε τα χέρια μας επάνω στο γραφείο συνέχεια. Και αυτά επιβαρύνουν την άρθρωση του αγκώνα. Λίγο λιγότερο και αυτά με τη σειρά τους επιβαρύνουν. Άρα λοιπόν, πιο συχνές παθήσεις από ό,τι καταλαβαίνω σε σχέση με τον αγκώνα είναι, κύριε Χρυσάνθου, οι επικονδυλίτιδες, έσω και έξω, και εσωτερικές και εξωτερικές. Και έσω και έξω. Ναι. Είναι τα σύντομα ημινικής πτυχής. Ημινική πτυχή, τι σημαίνει ημινική πτυχή? Είναι ο θύλακος του ανθρώπινου οργανισμού, όπως είναι ο αγκώνας. Ο θύλακος του αγκώνα διαμορφώνεται από την υβρική μας ζωή και όταν διαμορφωθεί πλέον αυτός ο θύλακος, υπάρχουν πολλές φορές μερικές πτυχές όπου κατά τη διαμόρφωσή τους παραμένουν, οι οποίες υπάρχουν εκεί πέρα για χρόνια και οι οποίες δεν μας ενοχλούν ποτέ. Μπορεί να μας δώσουν ποτέ, να είναι συμπτωματικές. Ενδεχομένως όμως, πολλές φορές λόγω της εργασίας που κάνουμε ή λόγω των αθλητικών δραστηριοτήτων, μερικές από αυτές αρχίζουν και γίνονται πεπαχισμένες, αρχίζουν και γίνονται φλεγμονώδες και παρεμβάλλονται κατά την κίνηση του αγκώνα, ιδίως κατά την έκταση. Οπότε αρχίζουν σιγά σιγά να δίνουν τα προβλήματά τους και να αντιμετωπίζει ο ασθενής πόνο κατά το εύρος κίνησης, κατά την τελική έκταση του αγκώνα και οι οποίες με τη σειρά τους και αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορούν να ανοίξουν δηλαδή, ανάλογα με την κίνηση. Πολλές φορές η ίδια η πάθηση αυτή, επειδή τα χαρακτηριστικά της είναι παρόμοια με μια επικονδυλίτιδα, πολλές φορές δεν μπορεί να διαφοροδιαγνωστεί εύκολα. Γι' αυτό θέλει και μια εμπειρία στο να τη διακρίνεις και να τη διαφοροδιαγνώσεις από μια επικονδυλίτιδα. Γιατί είναι τελείως διαφορετική θεραπεία που θα ακολουθήσουμε σε μια επικονδυλίτιδα από τη θεραπεία που θα ακολουθήσουμε σε ένα σύνδρομο ημινικής πτυχής της πάθησης του αγκώνα. Άρα λοιπόν σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η εμπειρία. Η εμπειρία και η σωστή διάγνωση. Και η σωστή διάγνωση. Ουσιαστικά, ναι. Και το να ακούμε τον ασθενή βασικά, να μπορέσουμε να ακούμε τον ασθενή. Πιο βασικό είναι ο ασθενής που θα μας οδηγήσει με τα συμπτώματά του στη διάγνωση. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, γιατί μέσα από το ιστορικό του ασθενούς, από το επάγγελμά του, από όλα αυτά, τις κινήσεις που κάνει καθημερινά, διαγράφεται εύκολα και μπορεί να μπει ναι, η διάγνωση. Ακριβώς. Ναι. Τώρα, λοιπόν, άρα αυτές είναι πιο συχνές παθήσεις από την υπερχρησία. Αυτές. Υπάρχουν όμως και άλλες παθήσεις στο αγκώνα. Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες παθήσεις που είναι σε άλλη δεκαετία της ζωής μας ουσιαστικά, που ουσιαστικά έχουμε τις παθήσεις από εκφυλιστικές αθλήτες που μπορεί να γίνουν στον αγκώνα, από
πολλές φορές αποκατάγματα και οστεοχόνδρες βλάβες, αλλά πολλές φορές και κατάγματα τα οποία έχουν μια πλημελή πόρωση και τα οποία οδηγούν σε μια δυσκαψία του αγώνα. Υπάρχουν μετά και οι οστεοχόνδρες βλάβες, οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν όπως και σε άλλα σημεία του σώματός μας. Έτσι και στον αγώνα έχουμε τις οστεοχόνδρες βλάβες, οι οποίες και αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γιατί από μόνο σου συνέχεια θα ακολουθήσει μετά μια εκφύλιση της άρθρωσης και μια όψιμη αρθρίτιδα, η οποία μπορεί να αποφευχθεί αν έγκαιρος διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί η εσωχόνδρινη βλάβη που έχει ο ασθενής. Κύριε Χρυσάνθου, είπατε για παραμελημένα κατάγματα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή είναι κάποια τα οποία δεν τα. Πολλές φορές, όχι. Δεν δόθηκε σωστή χειρουργική αντιμετώπιση. Όχι, όχι, όχι. Πολλές φορές είναι ένα κάποιο κάταγμα το οποίο είτε για τον ΑΒ λόγο ο ασθενής δεν προσέχετε κάπου σε ένα γιατρό να ζητήσει μια άμεση. Το έχει παραμελήσει. Έρχεται η πόρωση του κατάγματος, όταν είναι μικρά κατάγματα, αλλά είναι ικανά αυτά ουσιαστικά να έχουν δημιουργήσει σε δεύτερο βαθμό και κάποια βλάβη στο χόνδρο μέσα και να έχει δημιουργηθεί κάποια άλλου είδους βλάβη, η οποία στην πορεία της ζωής και στην πορεία των ετών αυτή πλέον να εκδηλωθεί με μια δισκαμψία στον αγώνα, με ένα έλλειμμα στο εύρος κίνησης. Υπάρχει όμως και η άλλη αντιμετώπιση όταν είναι σε πλημελή πόρωση διάφορα κατάγματα, τα οποία ουσιαστικά είναι ένα κατάγμα το οποίο αντιμετωπίστηκε, έγινε η πόρωση του, αλλά έγινε πάλι σε πλημελή θέση η πόρωση του κατάγματος. Και αυτή πάλι με τη σειρά της θα αλλάξει όλη η βιομηχανική της άδωσης του αγώνα, οπότε ουσιαστικά θα αλλάξουν και οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται στις αρθρικές επιφάνειες και με τη σειρά τους θα προχωρήσουν στο να δημιουργήσουν μια εκφύλιση της άθωσης του αγώνα ουσιαστικά. Κύριε Χρυσάνθου, δεν ξέρω αν θα πρέπει να πούμε και άλλα στοιχεία σε σχέση με τις παθήσεις του αγώνα για να προχωρήσουμε λίγο στη θεραπεία του. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για τα αίτια, για τις παθήσεις. Τα αίτια όσον αφορά για τις παθήσεις του αγώνα είναι πιο πολύ ουσιαστικά. Εστιάζω πάλι στο σύνδρομο υπέκθεσης, γιατί είναι το πιο κοινό, το οποίο αντιμετωπίζουμε συνέχεια και βλέπουμε όλοι μας, όλοι οι αυτοκίνητοι στα ιατρία μας. Από εκεί και πέρα, όντως, υπάρχουν κατά την άμεση πλήξη της άρρωσης του αγώνα σε ένα ατύχημα, σε μία πτώση, σε μία αθλητική δραστηριότητα, η οποία καταπονείται στο στίβο, ειδικά πάλι όπως έχουν οι αθλητές. Υπάρχουν και αυτά τα αίτια, τα τραυματικά αίτια. Αν μπορέσουμε να τα βάλουμε σε μια γιαγιά, πιστεύω ότι τα πιο συχνά όμως είναι από το σύντομο υπέκθεση που βγαίνουν. Μάλιστα. Και αμέσως μετά ακολουθούν και οι τραυματικές παθήσεις. Αλλά αίτια, ναι, υπάρχουν και οι ρευματοειδείς αθλητές. Ναι, οι ρευματοειδείς αθλητές, που είναι μια αυτοάνωση η οποία η πορεία της είναι στον εκφυλιστή και η άρθρωση του αγώνα, αλλά και άλλες αθλητές, μόνο του αγώνα. Όντως όμως στον αγώνα όμως γίνεται λίγο πιο γρήγορα από ό,τι σε κάποια άλλη άρθρωση στη ρευματοειδή αθλητίδα και έχει τα συμπτώματά της και αυτή με τη σειρά της. Αυτές είναι στις εκφυλιστικές που είναι ουσιαστικά σε ένα ποσοστό μικρό στην Ελλάδα, γιατί δόξα τω Θεώ δεν έχουμε πολλούς. Το ποσοστό της ρευματικής νόσου στην Ελλάδα είναι ελαττωμένο σε σχέση με άλλες βόρειες χώρες, όπου υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτές είναι οι πιο συχνές αιτίες ουσιαστικά που βλέπουμε για την εμφάνιση. Των παθήσεων του αγώνα. Ναι. Τώρα, να πάμε λίγο στη θεραπεία. Εγώ λέω να πάμε πρώτα αγώνας θεραπεία και μετά να πάμε όμως θεραπεία. Ναι, ναι. Και μετά να μιλήσουμε λίγο για την αναγεννητική ιατρική, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντική και αυτή, στη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα, να δούμε λίγο τον νόμο. Όμως είναι μια άλλη άρθρωση. Αυτή η δυνατή άρθρωση είναι μια πολύ συνθετή άρθρωση ουσιαστικά, γιατί αποτελείται μόνο από συνδέσμους ουσιαστικά. Δηλαδή, άμα δείτε, συνδέσμους και εμείς ουσιαστικά, άμα δείτε σε μια ανατομία, θα δείτε τον νόμο να είναι η κεφαλή του βραχιονίου να σχηματίζεται μόνο από τους μυς. Δεν έχει οστά που να τη δημιουργήσουν όλο τον περιγυρό της. Είναι όλοι οι μυς και τένοντες οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργούν την άρθρωση του ώμου. Άρα, να φανταστώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολη και η αντιμετώπιση των χειρουργείων του ώμου. Ναι. Είναι δύσκολη η αντιμετώπιση, είναι δύσκολη και θέλει προσεκτική αντιμετώπιση. Και φυσικά, πιο λεπτομερή, ας πούμε, έτσι, αποκατάσταση ίσως. Κύριε Χρυσάνθου, ποιες είναι οι παθήσεις πιο συχνές του ώμου? Οι συνέχειες παθήσεις του ώμου είναι, αν τις βάλουμε πρώτα στις τραυματικές, οι οποίες οι τραυματικές μπορεί να έχουμε κάποια ρήξη του επιχειλίου χόνδρου, που ουσιαστικά ο επιχειλίος χόνδρος είναι σε επίπεδο 360 μοιρών γύρω από την ομογλίνη, έχουμε δημιουργία ενός επιχειλίου χόνδρου, ο οποίος λειτουργεί στο να έχουμε ένα βάκουμ στην άρθρωση και είναι σταθεροποιητικός μηχανισμός. Αυτό είναι μια συχνή πάθηση που μπορεί να είναι σε τραυματικό επίπεδο, να έχουμε το εξάρθημα του ώμου, που είναι η ρήξη του άνω επιχειλίου χόνδρου. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να γίνει και η ρήξη του πρόσω επιχειλίου χόνδρου. Ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και η ρήξη όμως του άνω επιχειλίου χόνδρου. Αυτές είναι στο τραυματικό επίπεδο παθήσεων. Υπάρχουν οι εκφυλιστικές μετά που
εκφυλιστικές που μπορεί να είναι και τραυματικές, όπως μια ρήξη του υπερακανθίου, mm-hmm. Του μυωτονιδίου πετάλου. Μπορεί να είναι και τραυματική, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και μια εκφυλιστική ρήξη mm-hmm. Του μυωτονιδίου πετάλου. Από μικρορήξεις οι οποίες υπάρχουν και σιγά σιγά να εκδηλωθούν και να γίνει κάποια, μεγάλη, ή κάποια ρήξη, μεγάλη ή μικρή, δεν το γνωρίζεις, αλλά θα γίνει, ίσως γίνει κάποια ρήξη στον μυωτονιδίο πέταλο. Άλλη πάθηση είναι το σύνδρομο υποακρομιακής προστριβής, mm-hmm. το οποίο και αυτό είναι συνήθως μετά την τέταρτη δεκαετία, με τέταρτη με πέμπτη δεκαετία mm-hmm. της ζωής μας, εκεί που πρωτοεμφανίζεται, εκτός και αν υπάρχει βέβαια κάποιο επεισόδιο τραυματικό πάλι, το οποίο να έχει αλλάξει η ανατομία στο επίπεδο αυτό και να εμφανιστεί το σύνδρομο υποακρομιακής προστριβής ακόμα και σε πιο νεαρή ηλικία, που είναι παράδοξο, σε μια νεαρή ηλικία των 30 ετών, ή των 25 ετών, ή των 30, ή των 35, που είναι πολύ παράδοξο, αλλά πάλι μόνο άμα συνδυάζεται με κάποια τραυματική αιτιολογία που να ακολουθεί mm-hmm. μετά το σύνδρομο υποακρομιακής προστριβής. Από εκεί και πέρα, άλλες παθήσεις μπορεί να έχουμε ακόμα και από τον υποπλάτιο, από έναν άλλον τενόντα, που μπορεί να έχουμε και εκεί τραυματικές ρήξεις ή και εκφυλιστικές ρήξεις. Ουσιαστικά είναι ένα. Οι παθήσεις του ώμου γενικά έχει πάρα πολλές παθήσεις που μέχρι σήμερα πήγαινες σε κάποιον ορθοπαιδικό και σου έλεγε έχεις μία τενοντίτιδα. Mm-hmm. Απλά μία τενοντίτιδα είναι το αποτέλεσμα και το σύμπτωμα μιας πάθησης που κρύβεται από πίσω, έτσι ώστε να δημιουργείται τενοντίτιδα. Mm. Και το βασικό είναι να μπορέσουμε να διαγνώσουμε το πρόβλημα έτσι ώστε να λυθεί. Όπως και μία περιαθρίτιδα. Που περιαθρίτιδα, ναι, υπάρχει μία φλεγμονή υπέρηξης άρθρωσης, αλλά από εκεί και πέρα η περιαθρίτιδα μπορεί να οφείλεται και σε άλλα συμπτώματα, τα οποία mm-hmm. μπορεί και αυτά να αντιμετωπιστούν. Απλώς πρέπει να γίνεται λίγο πιο σωστή η διάγνωση και να αποσαφηνίζεται η αιτία του προβλήματος mm-hmm. και να μην δούμε τόσο βάση στο σύμπτωμα που υπάρχει μετά. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν παιδιά τα οποία εγγενετής δημιουργούνται με προβλήματα στην άρθρωση του ώμου. Υπάρχουν σύνδρομα. Και συμβαίνει αυτό που συνήθως λέμε ότι βγήκε στο παιδί, βγαίνει πολύ συχνά, έγινε εξάρθρωση ώμου, βγήκε ώμος του, έπαιζε μπάσκετ, ξέρω εγώ, και είναι έτσι ευαίσθητο σε αυτά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Ναι. Άρα, κατά τον τοκετό και ναι, υπάρχουν προβλήματα που σε αυτά ασχολούνται πάρα πολύ οι παιδοθοπαιδοί και βλέπουν πάρα πολλά από αυτά τα θέματα, πως είναι μια παράλυση, μια πάρεση βραχιονική. Άλλες παθήσεις. Ναι. Αυτό που μου λέει το δεύτερο είναι το ότι συχνά βγαίνει πολλές φορές το χέρι σε ένα παιδί που παίζει. Όντως, ναι. Όμως αυτό το συχνά που βγαίνει πάρα πολύ μπορεί να κρύβει από πίσω μια άλλη νόσο, που να είναι μια νόσο κολαγών από πίσω. Και εμείς να πάμε να αντιμετωπίσουμε την αιτία, επειδή βγαίνει συχνά το χέρι, και να παρέμβουμε αρθροσκοπικά, που είναι λάθος, αν δεν διευκρινίσουμε. Γιατί μπορεί να έχει μια συμμετρική. Δηλαδή, συνήθως αυτό είναι συμμετρικό και στα δύο τα χέρια. Αλλά όταν δεν συνδυάζεται με κάποιο τραυματικό επεισόδιο, αλλά απλά υπάρχει μια χαλαρότητα των αρθρώσεων, εκείνο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα, που βασικό μας όπλο σε αυτήν την αντιμετώπιση είναι οι φυσικοθεραπευτές. Οι οποίοι θα μας βοηθήσουν για να αντιμετωπίσουμε πρώτη τη χαλαρότητα των αρθρώσεων, που μπορεί αυτό το πράγμα να μην οδηγήσει αναγκαστικά σε μια χειρουργική επέμβαση ή σε μια αρθροσκοπική επέμβαση και να αντιμετωπιστεί. Είναι χρόνια η θεραπεία. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα το παιδί με ασκησιολόγιο ειδικό, να παρακολουθείται από τον ορθοπαιδικό και ταυτόχρονα και από τον φυσικοθεραπευτή. Και έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να επανέλθει πάλι η σταθερότητα που είναι στις αρθρώσεις. Εάν μέσα σε αυτό όμως το χρονικό διάστημα έρθει κάποιο τραυματικό επεισόδιο ή προχωρήσουμε σε έναν διαγνωστικό έλεγχο με μια μαγνητική και δούμε ότι υπάρχει κάποια μικρο ρήξη του επιχειλίου χόνδρου, εκεί ίσως παρέμβουμε να επιδιορθώσουμε τη ρήξη, έτσι ώστε να δώσουμε καλύτερο έδαφος και στον φυσικοθεραπευτή μετά. Ή μπορεί να έχουμε κάποιο. Να έχει κάποιο μυς ή ο μυζονθρακικός ή κάποιο άλλο μυς να λειτουργεί περισσότερο, έτσι ώστε να αλλάζει η αρμονία που υπάρχει στην ομική ζώνη mm-hmm. μεταξύ των μυών και να υπηρεσχεί και ουσιαστικά να μας δημιουργεί ένα πρόσιο. Όχι εξάρθημα, μία υπεξάρθρωση, ας πούμε, του ώμου. Εκεί πέρα μπορεί να παρέμβουμε ακόμα και με θεραπεία, με μπότοξ θεραπεία, με αλλαντική τοξίνη, στο συγκεκριμένο μη, να αλλατώσουμε το μυϊκό του τόνο, να ενισχύσουμε τους άλλους και στη συνέχεια να προχωρήσουμε και πάλι σε αποκατάστασεις. Εξειδικευμένες τοποθετήσεις μου κάνετε, νομίζω. Απλά θέλω να πω ότι αυτό, κύριε Χρυσάνθου, ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά, τα οποία λίγο πολύ διαφέρουν. Ακριβώς. Έχουν μικρές διαφορές μεταξύ τους. Άρα χρειάζεται ειδικό σωστή αντιμετώπιση και πώς θα ξεχωρίσετε αυτές τις μικρές διαφορές που τυχόν υπάρχουν στα περιστατικά. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Θέλει πάρα πολύ καλή λήψη του ιστορικού. Mm-hmm. Πολύ καλή λήψη του ιστορικού
και να μην, δηλαδή, άμα δούμε ένα νόμο, ένα ακόμα, να δούμε ότι όντως είναι τραυματικό το ξάδι, να δούμε ότι όντως υπάρχει κάποια νόμο. Γιατί πολλές φορές διάφορες παθήσεις έχουν παρόμοια συμπτωματολογία, ναι, αλλά τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Ναι. Και αυτό είναι το πιο βασικό. Το πιο βασικό κομμάτι είναι, αυτό. Οπωσδήποτε. Τώρα, να μην πάμε στην αστάθεια του ώμου και παγωμένος ώμος, νομίζω. Και αυτά είναι. Και αυτά, αυτό που μιλήσαμε πιο μπροστά, είδα, που λέμε, είναι και η αστάθεια. Αστάθεια. Η αστάθεια που δεν είναι τραυματικής αιτιολογίας. Που σωστά. Μπορεί κάποιος να έχει αστάθεια και να μην είναι τραυματικής αιτιολογίας. Ναι, 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 ναι. Και να είναι μόνο μια χαλάρωση της άθωσης του ώμου. Η οποία να αντιμετωπιστεί χωρίς να χρειαστεί κάποια παρέμβαση, αλλά με κάποιο ειδικό ασκησιολόγιο. Τέλεια. Τώρα, να δούμε λίγο πώς θεραπεύονται οι παθήσεις του ώμου. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στις παθήσεις. Στις παθήσεις έχει πολλά να βάλουμε. Πάρα πολλές έχει, απλά δεν έχουν και πάρα πολύ ακριβώς, χρόνο. Ακριβώς, γι' αυτό δεν θα επεκταθούμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται. Λίγο, σε βασικά πάμε πράγματα. Όχι. Σε βασικά πράγματα. Ωραία, αν πάμε για κάποιες παθήσεις, ένα σύνδρομο υπακρομικής προστιβής. Ένα σύνδρομο υπακρομικής προστιβής είναι μια πάθηση η οποία για να οδηγηθεί κάποιος σε χειρουργείο θα πρέπει ο ασθενής του πιο μπροστά να τον αντιμετωπίσει. Δηλαδή, το σύνδρομο υπακρομικής προστιβής. Και η διεθνή βιβλιογραφία το γράφει αυτό το πράγμα και όλα. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι συχνό σε άτομα της πέμπτης δεκαετίας και λίγο παραπάνω. Αυτό που λέμε, ξαπλώνουμε, μας πονάει λίγο το χέρι και όλα αυτά τα πράγματα. Σωστά, ναι, ναι. Εκεί θέλει μία σωστή εξέταση από τον ορθοπαιδικό. Ναι. Αν ο ορθοπαιδικός όταν εξετάσει τον ασθενή και καταλήξει ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη συνοδοβλάβη η οποία να οδηγεί σε αυτή τη συμπτωματολογία και είναι μόνο ένα σύνδρομο υπακρομικής προστριβής, εκεί πέρα μπορούμε να πάμε στον ασθενή μας καταρχήν συντηρητικά. Τουλάχιστον θέλει ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μήνες, μια συντηρητική αντιμετώπιση και τα αποτελέσματα πολλές φορές είναι πάρα πολύ καλά. Και ο ασθενής μας διορθώνει τα προβλήματά του, δεν οδηγείται στο χειρουργείο και έχει πολύ καλή αντιμετώπιση. Αν παρά τα αυτά εμένει και έχουμε προβλήματα πέραν του χρονικού αυτού διαστήματος, ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια αρθροσκόπηση, η οποία είναι μια πολύ μικρή παρεμβατικότητα επέμβαση, στην οποία για το συγκεκριμένο πρόβλημα θα χειρουργηθεί ο ασθενής το πρωί, το μεσημέρι εξέρχεται από το νοσοκομείο και από την άλλη μέρα κιόλας αρχίζει τη φυσικοθεραπεία του με το χέρι του και μέσα περίπου σε ένα χρονικό διάστημα 10 ημερών επιστρέφει σιγά σιγά στις καθημερινές του δραστηριότητες με ήπιο βαθμό και οι οποίες κάθε μέρα αυξάνονται περισσότερο γιατί η αποθεραπεία γενικά του συνδρόμου υπακρομικής προστιβής μετά το χειρουργείο κάθε μέρα βελτιώνεται μέχρι και σε χρονικό διάστημα. Έχει παρατηρηθεί μέχρι σε ένα χρονικό διάστημα περίπου στους 8 μήνες μετά το χειρουργείο. Έχουμε συνεχή βελτίωση του ασθενούς. Αυτό είναι όσον αφορά το πρώτο κομμάτι. Όσον αφορά όταν έχουμε μια τραυματική ρήξη, μια ρήξη του υπερακανθίου ή του υπακανθίου ή του μυετεροειδίου πετάλου ή κάποια ρήξη του επιχειλίου χόντου, αυτό που είπατε ότι μόλις βγήκε όμως και όλα αυτά τα πράγματα, σε αυτό είναι θέλει χειρουργική παρέμβαση και δεν πρέπει να αφήσουμε τον ασθενή και να μελήσουμε, να τον αφήσουμε γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιδεινώσει τα συμπτώματα και με τη σειρά του θα έρθει μια αλυσιδωτή αντίδραση η οποία θα προκαλέσει και άλλα συμπτώματα τα οποία μπορούμε να τα γλιτώσουμε και να γλιτώσουμε ακόμα και την άρθρωση την ίδια. Γιατί πολλές φορές μια μαζική ρήξη του τένοντα του υπερακανθίου οδηγεί σε μια αποσταθεροποίηση της άρθρωσης και μετατόπιση της προς τα επάνω. Που σημαίνει καταστάσεις είναι αυτές, κύριε αυτό Ξάνθρωπο. Θέλει την αντιμετώπιση του, τη χειρουργική αντιμετώπιση. Όπως και ένα τραυματικό εξάρτημα σε ένα νέο ασθενή. Σε ένα νέο αθλητή, ο οποίος έχει κάνει το πρώτο του εξάρτημα και εδώ είναι ένα debate που έχουμε όλοι οι ορθοπαιδικοί σε αυτό το κομμάτι. Η κοινότητα είναι ότι, αν και έχει αποσαφανιστεί τα τελευταία χρόνια, είναι ότι το πρώτο τραυματικό εξάρτημα όταν είναι, ναι και θέλει χειρουργείο, ναι και θα επαναληφθεί ξανά. Γιατί έχει γίνει αυτό το πράγμα και το βλέπουμε και στατιστικά. Σε ένα εξάρτημα το οποίο έχει στον πρόσωπο επιχείλιο χώρο, αυτό που λέμε, που μας βγήκε όμως, εκεί θέλει οπωσδήποτε να επέμβουμε χειρουργικά. Και να το αποκαταστήσουμε. Αν εμφανιστεί ξανά, όπως είπατε. Θα εμφανιστεί. Σε κάποια στιγμή της ζωής του θα εμφανιστεί. Ναι. Στο κομμάτι αυτό. Κύριε Χρυσάνθου, άρα λοιπόν χειρουργικά τότε παρεμβαίνουμε. Χειρουργικά παρεμβαίνουμε τότε, δηλαδή όταν έχουμε κάποιες τραυματικές καταστάσεις που αφορούν τον νόμο, ή όταν έχουμε κάποιες ρήξεις ή όταν έχουμε κάτι. Ακόμα κάποιες οσεοχόντρινες βλάβες. Όταν έχουμε επίσης τραυματικά χειρουργικά, μπορούμε να επέμβουμε όταν έχουμε μια εκφυλιστική αρθρίτιδα, η οποία όπως υπάρχει και στο γόνατο η αρθρίτιδα, που πολλές φορές είναι μια αρθροσκόπηση, μπορεί να καταπραίνει ελαφρώς τον πόνο του ασθενούς για ένα χρονικό διάστημα. Στον νόμο είναι λίγο καλύτερα, γιατί μπορούμε με μια αρθροσκόπηση να δώσουμε ένα καλύτερο εύρος κίνησης, να βοηθήσουμε τον ασθενή και να προχωρήσει
στην καθημερινότητά του. Δεν είπαμε για τον αγκώνα τη θεραπεία. Για τον αγκώνα. Τι θα γίνει και είναι... μετά να πάμε λίγο στην αναγεννητική. Ναι. Αν και η αναγεννητική είναι τεράστιο κομμάτι. Είναι μεγάλο κομμάτι. Ναι. Κάποια, έτσι. Για τον αγκώνα. Για τον αγκώνα η θεραπεία είναι στο κομμάτι της χειρουργικής όσον αφορά όταν έχουμε ένα σύνδρομο μυϊκής πτυχής, το οποίο εμένει. Μιλάμε για τις συχνές παθήσεις. Ναι, ναι, ναι. Όπως είναι ένα σύνδρομο μυϊκής πτυχής. Όταν αυτό εμένει και έχουμε προβλήματα πέραν ενός προγράμματος φυσικοθεραπείας, μία σειρά που μπορεί να κάνουμε από διάφορες εγχύσεις που κάνουμε στην άρθρωση. Και αυτό εμένει πέρα ένα χρονικό διαστήματος περίπου στους 5 με 6 μήνες περίπου. 5 με 6 περίπου. Μήνες έχουμε το πρόβλημα του πονάμε, δηλαδή. Του πονάμε, και ότι δεν, όχι μόνο ότι πονάμε, ότι δεν έχουμε βελτίωση. Ή αντίστοιχα, ξεκινάμε το πρόγραμμα του ασκησιολόγιο και βλέπουμε ότι στην πορεία, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τους 6 μήνες, αν δούμε στην πορεία η κατάσταση γίνεται χειρότερη και επιδεινώνεται, ναι, τότε επεμβαίνουμε αρθροσκοπικά, κάνουμε μια αρθροσκόπηση, αφαιρούμε την ημινική πτυχή και ο ασθενής συνεχίζει την καθημερινότητά του. Απλώς το θέμα είναι ότι πολλές φορές διάφορες παθήσεις είναι επειδή υπάρχει το παράθυρο της συντηρητικής θεραπείας, καλό είναι να μην επεμβαίνουμε αμέσως χειρουργικά όταν μπορέσουμε. Αυτό το θέλουν και οι ασθενείς. Ναι, αυτό θέλουν. Από τη στιγμή έτσι, που το μπορείς... παράθυρο στην αρχή. Μα και ήδη μας, και εμείς αν είχαμε το πρόβλημα, θα θέλαμε κάποιος να μας πάει πρώτα συντηρητικά και στην έσκατη λύση, ναι, όντως να πάμε χειρουργικά. Αλλά όταν υπάρχει αυτό το παράθυρο, καλό να το εκμεταλλευόμαστε. Όταν αυτό είναι, όταν αυτό είναι διαθέσιμο. Από εκεί και πέρα, άλλες θεραπείες που μπορούν να πάνε χειρουργικά στον αγκώνα είναι, όπως η μία ρευματοειδή αθλήτρια, το debridement, ο καθαρισμός της άρθρωσης, η νεροποίηση της άρθρωσης, η νέα επιβάλλεται στους ασθενείς, γιατί δίνει περισσότερο χρόνο ζωής της άρθρωσης. Μία οστεοχόνδρινη βλάβη επιβάλλεται να πάμε αρθροσκοπικά, γιατί ξέρουμε ότι θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αργότερα, ένας δίσκαπνος αγκώνας, εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, αν θα το πάμε χειρουργικά ή όχι. Αν ένας δίσκαπνος αγκώνας, χρόνιο όμως είναι δίσκαπνος αγκώνας, και πάμε πολλές φορές θέλει να δούμε την αιτία και αν μπορούμε πραγματικά το αποτέλεσμα που θα δώσουμε να έχει... να είναι ένα καλό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Γιατί πολλές φορές συνήθως η δυσκαψία του αγκώνα, πολλές φορές επιβαρύνεται και από ένα χειρουργείο του αγκώνα. Και το έχουμε είναι παρατηρημένο. Δηλαδή θέλει ουσιαστικά να ξέρεις πότε θα παρέμβεις και να ξέρεις ότι αν θα παρέμβεις, θα μπορέσεις να βελτιώσεις αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ασθενής. Μπορείτε να το καταλάβετε, κύριε Χρυσάου. Αυτό όλοι. Όχι. Κοιτάξτε, όλοι οι ορθοπαιδικοί σε αυτό το κομμάτι που ασχολούνται με το. Που ασχολούνται με το. Και πέρα από αυτό, και οι ορθοπαιδικοί που ασχολούνται με τον ασθενή του και βλέποντα και διαβάζοντα την εικόνα, την κλινική εικόνα, συγκρίνοντα ταυτόχρονα με τη διαγνωστική που έχει από ένα απεικονιστικό έλεγχο που θα ακολουθήσει, ναι, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο μπορεί να μας πει ποια βελτίωση. Ταυτόχρονα βλέπουμε πώς είναι η μύση γύρω και η τένος γύρω από τον αγκώνα. Αν υπάρχει και σε αυτούς μια δυσκαμψία και μια ρήκνωση. Σωστά. Οπότε δηλαδή δεν είναι μόνο να αντιμετωπίσουμε την άρθρωση του αγκώνα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τους παρακείμενους ιστούς, αν έχουν κάποια ρήκνωση. Οπότε θέλει λίγο προσοχή στο πώς θα παρέμβουμε σε αυτό το κομμάτι. Να πούμε και δύο λόγια για την αναγεννητική ιατρική, αν και είναι αυτό τεράστιο κεφάλαιο και είναι και άλλη φορά. Αλλά είναι μια, νομίζω, είναι θεραπεία η οποία σχετίζεται και με τον ώμο και με τον ακριβώς αγώνα. Γενικά, άρα λοιπόν, να πούμε λίγο τι σημαίνει αυτό. Η αναγεννητική ιατρική είναι μια τομέα ο οποίο ουσιαστικά σχετίζεται με όλες τις αρθρώσεις, στην ορθοπαιδική μιλάμε, για όλες τις αρθρώσεις του ανθρωπίνου οργανισμού και όχι μόνο. Και να πω και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ότι είστε μέλος της Διεθνούς Κοινότητας Αναγέννησης Χόνδρου. Ναι, στην ICRS, που είναι αυτή η International Cardiac Research. Είναι πολύ σημαντική. Τώρα τι γίνεται. Στην αναγεννητική ιατρική, αυτή παρεμβαίνει πολλές φορές και μας λύνει τα χέρια με τους τρόπους ότι όταν έχουμε μία βλάβη ενός χόνδρου, μία οστεοχόνδρινη βλάβη ουσιαστικά σε έναν αγκώνα, στον νόμο, και υπάρχει ένα χόνδρινο έλλειμμα. Κάπως αυτό το πράγμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Μέχρι προσφάτως υπήρχαν διάφοροι τρόποι. Πλέον αυτοί έχουν εξελιχθεί. Υπάρχουν ειδικά εμφυτεύματα τα οποία μας βοηθάνε να αντιμετωπίσουμε. Δεν παρέχουν τον ιαλωδή χόνδρο, αυτό που λέμε το χόνδρο όπως είναι πραγματικά στον ανθρώπινο οργανισμό. Παρά τα αυτό όμως είναι μια καλή ποιότητα χόνδρος, ο οποίος βοηθάει στην εξομάλυνση των τριβών που ασκούνται μέσα στην άρθρωση κατά την κίνηση. Ναι. Και αυτό το πράγμα. Και έχουμε και στο πρόσφατο συνέδριο που ήταν στο Μιλάνο, τώρα που μιλούσαμε, ουσιαστικά είχαν αποτελέσματα δεκαετίας από ασθενείς που έχουν αντιμετωπιστεί τόσο για γόνατα, για ώμους, για αγκώνες. Και τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά και θερμικά. Και δείχνουν ότι όντως μπορεί να μην φτιάχνουμε έναν καινούριο χόνδρο, όπως λέμε, αλλά όμως δημιουργούμε ένα δεύτερης ποιότητας χόνδρο, αλλά που πλησιάζει πλέον πάρα πολύ προς την ιαλωδή.
Και αυτή είναι η αντιμετώπιση. Μετά, τώρα, όσον αφορά για τα διάφορα κύτταρα και βλαστοκύτταρα, εκεί δεν θα κάτσω να σχολιάσω το κομμάτι. Έχω μάθει νεότερα δεδομένα από εσάς. Όχι. Σε αυτό το κομμάτι, τι λένε τα διεθνή δεδομένα, εγώ θέλω να μάθω. Τα διεθνή δεδομένα λένε ότι ουσιαστικά ότι τα μεσοχηματικά κύτταρα, αυτά τα οποία υπήρχαν, που λέμε τα stem cells, τα οποία είναι σήμερα μάλιστα ο καθηγητής Κάπλαν, ο οποίος θεωρείται αυτός ο οποίος ξεκίνησε την ιστορία γύρω από τα μεσοχηματικά κύτταρα, ο ίδιος πλέον αρχίζει να αλλάζει κατεύθυνση και να μιλάει τώρα για κάποια κύτταρα τα οποία να τα ονομάζει signaling cells, τα οποία είναι τα parasites. Τώρα θα μπλέξουμε σε ορολογίες που θα κουράσω το κοινό σας. Δεν είναι μεταγχηματικά τα μεσοχηματικά κύτταρα, είναι κάτι άλλο. Ουσιαστικά βοηθούν, ναι, και πραγματικά έχουν βρεθεί και στο φλεβικό δίκτυο πάρα πολύ, στο fat tissue, στον λιπόδιστο. Και ναι, αυτά τα κύτταρα, ναι, όντως αυτά τα κύτταρα, ναι, βοηθάνε και είναι αρρωγή μας στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε κάποιες χόνδινες βλάβες ταυτόχρονα, τοποθετώντας πάνω στην μεμβράνη που θα τοποθετήσουμε στα μάτια και όλα αυτά. Δεν θα ανοίξω άλλο θα το θέμα. Πολύ θέμα, ναι, είναι γιατί λίγο είναι ένα κεφάλαιο, ναι, ολόκληρο. Πάντως υπάρχει η αναγεννητική ιατρική, σαφώς. Υπάρχει και είναι, μπορεί να βοηθήσει. Πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ με τη σωστή της χρήση. Όλα να το χρησιμοποιούμε σωστά και εκεί που πρέπει, εκεί που υπάρχουν τα κριτήρια, η κάθε θεραπεία όντως έχει τα καλά της αποτελέσματα. Mm-hmm. Όπως και τα διάφορες εγχύσεις με τα PRP που λέμε, διάφορες εγχύσεις με άλλες ουσίες που χρησιμοποιούμε. Ναι, όταν υπάρχει η ένδειξη σωστά και ακολουθείται ένα σωστό πρωτόκολλο, ναι, έχουμε αποτελέσματα. Ωραία. Γι' αυτό και υπάρχουν και κατηγορίες που λένε: εγώ έκανα μια έγχυση PRP, πήγε καλά. Εγώ έκανα μια έγχυση που δεν πήγε καλά. Σωστά, ναι. Γι' αυτό. Ακολουθώντας λοιπόν, τα σωστά κριτήρια. Τα κριτήρια και τις ενδείξεις παράλληλα, τότε έχουμε και τα καλά αποτελέσματα. Τα καλά αποτελέσματα. Νομίζω ότι είστε υπέρμαχος της αναγεννητικής ιατρικής. Ναι, είμαι σε αυτό το κομμάτι, είμαι όντως. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι μπορούμε να σώσουμε μια άρθρωση. Προσπαθούμε δηλαδή. Η τάση των ορθοπαιδικών είναι, διεθνώς τουλάχιστον, είναι να προσπαθήσουμε τον ασθενή αυτό να τον βγάλουμε από μια λύση διάσωσης, όπως είναι μια αρθροπλαστική. Είτε λέγεται αυτιαγόνα, είτε λέγεται όμως, είτε λέγεται γόνατο, είτε λέγεται ό,τι αρθροπλαστική λέγεται. Και να χρησιμοποιήσουμε ένα τρόπο έτσι ώστε να παρεύουμε και να του δώσουμε μια καλή ποιότητα ζωής, χωρίς να χρειαστεί τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να οδηγηθούμε στη λύση αυτή που είναι μια αναστρέψιμη. Στην αρθροπλαστική, που είναι μια αναστρέψιμη λύση ουσιαστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο. Σας κούρασα μόνο με την καθόλου, ίσα-ίσα. Εγώ κουράστηκα. Για ποιο λόγο, γιατί θέλω κι άλλα να μας πείτε και έτσι λίγο πιέστηκα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ένα άλλο θέμα λοιπόν που θα κάνουμε. Ακριβώς. Εμείς είμαστε μαζί, αγαπητοί μου φίλοι, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, σε επανάληψη Τρίτη και Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάνω απ' όλα, υγεία μου. Γεια σας.